Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και οι εντάσεις στην κόκκινη ομάδα ανεβασμένες. Σήμερα δεν έκανες τίποτα. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Τα καρότα δεν τα έκοψες. Τη ρέβα δεν την είχες κάνει. Τα χτένια σκατά. Τα έκανες πέρα από το μ***α. Είχες τόση πόσο δίπλα σου. Είχες πόσες φορές μ***α βοήθεια και δεν την έδωσες ρε μ***α. Και εσύ τότε, στο αποτελέσματος. Όχι, πριν. Όταν με φώναξε μια μπασίνα μέσα, λες και τα κάναμε και μιστά. Το ταρτάρ. Μια σοβαρά τώρα. Σου και λέω χρειάζομαι παιδιά βοήθεια, γιατί ξανακάνω πράγματα. Γιατί ποτέ με ρώτησες εμένα. Δεν σε ρώτησες στην αρχή. Μην με τρελαίνεις τώρα. Δεν σου ζήτησα βοήθεια και δεν μου λες μετά. Έλα να δεις αν είναι το ταρτάρ καλό. Τότε. Δεν σου λέω για εκείνο. Δεν σου λέω για εκείνο. Δεν κατάλαβα. Καλά, τρέμω μια λιποθυμία. Εσύ και μετά μίλα. Δεν κατάλαβα. Εμείς έτσι μιλάμε. Ήρεμα, δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Παιδάκι μου, πήγαινε παράτα μας που θα μιλήσουμε και ήρεμα. Πρόσεχε πώς μου μιλά. Άντε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μου κάνει παρατήρηση γιατί μιλάω με έντονα. Και εκεί που συζητάμε λοιπόν με τη Γεωργία, με ανεβασμένους τόνους μεσογειακούς, δεξιά μου στα 10 μέτρα ένα πιτσιρικάκι 19 ετών. Αποφάσισε σήμερα να έχει άποψη. Ντροπή σου, αλήθεια. Το ίδιο μου έκανε και χθες. Μπορείς να πεις ότι είναι ντροπή μου, όταν ακούς έτσι αισθάνεσαι. Τουλάχιστον λέω αυτά που σκέφτομαι. Όπως θα σέβεσαι τον εαυτό σου, θα σέβεσαι και τους υπολείπους. Εφόσον λοιπόν θεωρώ ότι δεν με σέβεται, της απαντάω με αυτόν τον τρόπο. Ρε, δεν με νοιάζει τι κάνει, ρε. Μα συγγνώμη, εσύ μου λες. Εσύ μου κάνεις τώρα και παίρνεις μια ουδέτερη στάση. Όπως σέβεσαι εσύ τον εαυτό σου, να σέβεσαι και τους υπολείπους. Και δεν τους θεύω με θεωρείς. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Τώρα όχι, εγώ να ντρέπεσαι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Εγώ ντρέπομαι που είμαι εδώ μέσα. Α, ωραία. Υπάρχει πάντα και η έξοδος, παιδιά. Η κυρία Ιωάννα, κατά κάποιο τρόπο με έφτασε στα όρια μου. Παθιάστηκα τόσο πολύ, γιατί κατάλαβα πως δεν σέβεται ένα 18χρονο παιδί σαν μητέρα που είναι. Πρόσεχε απλά τα λόγια σου. Πλάκα μου κάνεις έτσι. Πρόσεχε. Με το που να αρχίζει ένα πιτσιρίκι να μου σηκώνει τον τόνο της φωνής του. Ενώ δεν το έχω πειράξει ποτέ. Εντάξει. Εγώ δεν το δέχομαι, παιδιά, αυτό. Αν το δεχτείτε, καταπιείτε το. Εντάξει. Και νομίζω ότι έχω ανοιχτεί και πάρα πολλά. Αυτά είναι τα όρια μου και δεν επιτρέπω σε κανένα παιδί να μου φέρεται ανάγωγα, με θράσος, θα ρίξει και μιλάει σε μία φίλη του. Ναι. Και μην μου πεις εσύ ότι δεν σέβομαι σε μένα τουλάχιστον. Όχι. Γιατί αν θέλεις να μιλήσουμε εδώ για σεβασμό, μπορώ να το πω καλύτερα. Η θεωρείς ότι η Παναγιώτα με έχει σεβαστεί. Εγώ. Και το τελειώνω εδώ. Όταν θα μου μιλάτε λοιπόν εμένα και όταν απευθύνεστε, θα βουτάτε πότε τη γλωσσίτσα σας μες στο μυαλό σας. Κομμένα. Ήμουν αρκετά ευγενική. Αλλά ως εδώ. Να σου πω, τα αγόρια, και τους τα λέω τώρα, ούτε ξυπνάκηδες, ούτε, πώς το λένε, με έπαρση. Ο καθένας είναι βοηθητικός, έτσι. Απίστευτο μου φαίνεται ότι ένα σωρό ματραχαλάδες εδώ πέρα και είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Να μην πιάσω καλύτερα τα κορίτσια. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω συναντήσει από κορίτσια. Απίστευτο μου φαίνεται δηλαδή. Απίστευτο. Αυτή την ξυτσιμποσιά δεν έχω δει τους άνθρωπους εδώ πέρα. Εδώ! Μακάρι να ήταν επιλογή μου να αλλάξω ομάδα. Και ας έφευγα και την επόμενη μέρα. Συγγνώμη για τον τρόπο που τα είπα, δεν παίρνω όμως τίποτα, ρε παιδιά, από αυτά που είπα πίσω για την ένταση και αυτά που συμβαίνουν σε εμάς. Αυτό ήταν. Συγγνώμη για τον τρόπο. Ναι. Ήταν λάθος. Βεβαίως ήταν λάθος και εγώ ξέρω και αναγνωρίζω τα λάθη μου, Δημήτρη. Όμως, ξέρεις τι, η δράση και η αντίδραση. Το πόσο αντιδράει ο καθένας πολλές φορές δεν το σκέφτεσαι. Έτσι. Εντάξει, δεν είμαστε θέσεις. Είμαστε έτσι. Πολύ μεγαλύτερα από όλους και δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές. Κοίταξε, γιατί... προειδοποίησα ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λίγο φρένο, ρε παιδιά, λίγο φρένο. Για να τραβάτε λιγάκι τα προσωπικά γκέμια ο καθένας. Ξέρεις τι, να μου μιλήσει κάποιος εδώ πέρα θα το δεχτώ. Αν είναι μιλάμα τσαλάκο τη. Τώρα να μου μιλήσει εσύ, ρε Μαρίνα, που μιλά σαν φορτηγατζή, μου κάθεται λιγάκι στραβό. Έχει προσβληθεί κανένα σα που μιλάω σαν πρώτο φορτηγατζή. Μπορεί να προσβάλλομαι εγώ. Τι σημασία. Γιατί δεν, γιατί το δεν μου το έχει πει. Γιατί ότι προσβάλλομαι. Ναι. Όχι, γιατί αφήνουμε μια μερική ελευθερία στον καθένα να είναι ο εαυτό του. Άρα... Εγώ έτσι είμαι σαν άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω. Συγκρίνει μια προσβολή ευθεία προσβολή με το να κάθομαι με τα παιδιά και μέσα στο λεξιλόγιο μα να λέμε μετά. Είναι το ίδιο. Ξέρεις τι είναι το ίδιο, τι δεν είναι ίδιο, ρε Μαρίνα. Το ότι εγώ όταν θυμώσω θα το ξέρεις, ενώ όταν θυμώσαι εσύ θα πρέπει να το υποπτευθώ. Τι λέει, ότι εγώ είμαι καθαρή. Τι λέει, α, εγώ δεν είμαι καθαρή.
Αν η Ιωάννα με το ότι δεν είμαι καθαρή εννοείς ότι είμαι μουλοχτή, να σε ενημερώσω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, είμαι πεντακάθαρη, απλά προσπαθώ όταν λέω τη γνώμη μου σε κάποιον να είμαι ευγενική, να μην τον προσβάλλω, αντίθετα με σένα που και προσβάλλεις και γίνεσαι εριστική και ειρωνική και στην τελική νομίζεις ότι είσαι και πεντακάθαρη και τα λες χήμα και τσουβαλάτα.